Χαίρετε, χαίρετε. Λάτε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι και να σας διαβάσω ένα email το οποίο με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Είχε πολύ καιρό που ήρθε το mail. Τώρα του ρίξα μια ματιά. Θέκλα μου, καλησπέρα σου. Θέλω να σου στείλω ένα mail για κάτι που είχε πει κάποτε σε ένα vlog σου και με βοήθησε απίστευτα. Σεβόμενη τον χρόνο σου, δεν θα σου πω όλη την ιστορία παρά μόνο ότι μια μέρα... Σε ένα διάλειμμα μου στη δουλειά έβλεπα ένα βλόξου. σου. Ήμουν ήρεμη και όμως πολύ στενοχωρημένη γιατί τότε συνέβαινα διάφορα στη ζωή μου. Ήμουν θύμα ψυχολογικού πολέμου αλλά και θύμα του εαυτού μου καθώς ήμουν συνεξαρτόμενη. Τότε μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων είπε στο παρακάτω που θα δεις τη φωτογραφία και μου άνοιξες μια τεράστια πόρτα και βγήκα έξω και έφυγα και είδα το φως. Έφυγα για τα καλά από εκείνη την κατάσταση και κάθε μέρα με μαθαίνω περισσότερο. Αυτό το χαρτάκι στο οποίο σημείωσα τη φράση σου, το έχω πάντα μέσα στο πορτοφόλι μου. Πολύτιμο φυλαχτό και σε ευχαριστώ βαθιά σου. Στέλνω την αγάπη μου. Στέλνει μια φωτογραφία με το πορτοφόλι τη και το χαρτάκι, στο οποίο γράφει. Σου εύχομαι σύντομα η ζωή σου να γεμίσει με ανθρώπους που αξίζουν την αγάπη σου. Νομίζω μου έρχεται στη μνήμη εκείνο το vlog. Α, όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Νομίζω θυμάμαι το vlog στο οποίο το είχα πει αυτό. Που το είχα πει εντελώ αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, δεν ήταν κατηγραμμένο. Το είπα στη ροή του λόγου και πραγματικά το εύχομαι σε όλου μα αυτό το πράγμα. Να γεμίσει η ζωή μα με ανθρώπου που να αξίζουν την αγάπη μα. Και που να αξίζουμε κι εμεί τη δική του αγάπη φυσικά. Ε, σε αυτό το κανάλι κάνουμε πολλέ συζητήσει για τι ανθρώπινε σχέσει. Νομίζω είναι το κύριο θέμα που μα απασχολεί. Οι ανθρώπινε σχέσει, οι φιλίε, οι οικογενειακές σχέσει, οι ερωτικέ σχέσει. Και πολύ συχνά βγαίνει στο προσκήνιο, έρχεται μπροστά το θέμα των δύσκολων ανθρωπίνων σχέσεων, θέματα όπω αυτό της συνεξάρτηση, θέματα που έχουν να κάνουν με κακοποίηση ανθρώπων μέσα σε σχέσει κλπ, κλπ. Έχουμε αφιερώσει πολλά βίντεο. Έχουμε ολόκληρο playlist για τοξικούς ανθρώπους και τοξικότητα. Έχουμε και το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το 2019, 24 Οκτωβρίου, με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος» που αναλύει έτσι επιμελώς σε μεγάλο βαθμό την έννοια της τοξικότητας και των ανθρώπων οι οποίοι και αν τους ίσως, αλλά και θελημένα μπορεί να βλάπτουν τους άλλους. Άνθρωποι οι παίρνουν τον ρόλο του θήτη στη ζωή των άλλων ανθρώπων και του καθιστούν θύματα ή συνεξαρτώμενου, όπω πολύ ορθά γράψει η συνεξαρτωμενου οπω πολυ ορθα γραψει με την άδειά του. Και εδώ θέλω να μιλήσω και για ένα άλλο θέμα που μου έχει έρθει ερώτημα για την αυτοθυματοποίηση. Ότι πολλοί από εμά, χωρί να το συνειδητοποιούμε, βάζουμε τον εαυτό μα στη θέση του θύματο. Με μια συνείδητη διεργασία, ή υποσυνείδητη έστω, πολλοί από εμά ε, κουμπώνουμε καλά κουμπώνουμε καλά στη θέση του θύματο, νιώθουμε άνετα στη θέση του θύματο, είμαστε μαθημένοι να είμαστε τα θύματα, έτσι δεν αντιδρούμε ενωρί, δεν αντιδρούμε εγκαίρω, δεν αντιδρούμε δυναμικά στην οποιαδήποτε καταπάτηση της ελευθερία μα, τη ανθρώπινη μα ελευθερία, των ανθρωπίνων μα δικαιωμάτων και στην όποια κατάσταση ζωή έχουμε που να μην είναι αγαπητική. Αυτές τις μέρες μου έστειλε μια φίλη, η Κική. η Κική, την αγαπώ πολύ, είναι Θεσσαλονικιά η Κική. είναι οπτικός. Μου έστειλε η Κική το, το επεισόδιο από το podcast Γιατί Όχι.gr που είχα μιλήσει για πρώτη φορά, πρέπει να ήταν τον Ιανουάριο του 2019 που το γυρίσαμε και το έπαιξε η Δέσποινα α, στο Γιατί Όχι, το έπαιξε 14 Φεβράριου του 2019 που είναι το podcast με τον τίτλο... Να μείνω ή να φύγω. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο ένα link του podcast της Δέσποινας και είναι καλή ιδέα να το δείτε, γιατί το, το άκουσα κι εγώ. Δω ηλικική πόντι και το άκουσα κι εγώ. Μου λέει: Άκουσε ξανά τα τελευταία 20 λεπτά και πες μου μετά. Λέει: Είναι το podcast από το, το οποίο σε γνώρισα και το, το έχω στο μυαλό. Και αυτές τις μέρες που βλέπω διάφορα vlog σου και live, θυμήθηκα τα λόγια που έλεγε σε εκείνο το, το, σε εκείνο το podcast. Λοιπόν, στα τελευταία 20 λεπτά, αλλά και στα τα προηγούμενα. Εγώ μόνο τα τελευταία 20 άκουσα τώρα. Λοιπόν, και εκεί πέρα μιλάω για το κομμάτι της ευτυχίας και το κομμάτι του ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούμε ότι έχουμε κλειδώσει την ευτυχία. Έχουμε κλειδώσει την ευτυχία με μια σχέση Έχουμε κλειδώσει την ευτυχία με ένα γάμο, έχουμε κλειδώσει την ευτυχία με μια καλή δουλειά, έχουμε κλειδώσει την ευτυχία πετυχαίνοντα κάποιου συγκεκριμένου στόχου και δεν συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε συνθήκε ανελεύθερες ή σε συνθήκε που να μην είμαστε καλά. Χρειάζεται δυστυχώ, λέω δυστυχώ γιατί είναι κοπιαστικό και δύσκολο, να είμαστε συνεχώ σε γρήγορση. Συνεχώ να διαιρωτόμαστε: Είμαι καλά εδώ που είμαι πώς είναι η προσωπική μου ζωή, πώς είναι η επαγγελματική μου ζωή. Είμαι ευτυχισμένος μέσα στη σχέση μου, είμαι ευτυχισμένη μέσα στη σχέση μου, είμαι ευτυχισμένος μέσα στο γάμο μου, είμαι ευτυχισμένη μέσα στο γάμο μου, οι φιλίες μου είναι υγιείς, η σχέση μου με τον εαυτό μου είναι υγιείς ή μήπω έχω αυτοθυματοποιηθεί, έχω βάλει τον εαυτό μου στη θέση του θύματος γιατί έτσι νιώθω οικία και θελοντικά αν και υποσυνείδητα λειτουργώ συνεξαρτώμενα με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν με αγαπούν. Ο συνεξαρτώμενος άνθρωπος, the condependent personality είναι στα αγγλικά ο όρος, η συνεξαρτώμενη προσωπικότητα δεν μπορεί να λάβει αγάπη. Δεν ξέρει πώς να λάβει αγάπη. Ξέρει μόνο πώς να προσκολάται πάνω σε ανθρώπους που του ρουφούν ή που της ρουφούν το αίμα. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχουν τέσσερα κεφάλαια, δεν κάνω τρία ή τέσσερα κεφάλαια, στο οποία αναφέρομαι στη συνεξάρτηση, που την ονομάζω τη ψυχολογία του θύματος. Ε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει από το μεγάλο μάμας, από την ανατροφή μας, ότι είναι εντάξει να είσαι θύμα, να μην πούμε ότι είναι και πολύ καλή ιδέα να σε θύμα. Είσαι καλό κορίτσι όταν είσαι θύμα, είσαι καλό άντρα όταν είσαι θύμα, είσαι καλό παιδί, είσαι καλό άνθρωπο όταν είσαι θύμα, όταν είσαι people pleaser, όταν είσαι ευχαριστητή των άλλων ανθρώπων. Οπότε δεν σταματούμε να αναλογιστούμε, έχω στη ζωή μου ανθρώπου που να αξίζουν την αγάπη μου, είμαι εγώ ίδιο άνθρωπο που να αξίζω την αγάπη των ανθρώπων γύρω μου το ερώτημα δεν είναι μόνο για το αν αξίζουν οι άνθρωποι στη ζωή μας την αγάπη τη δική μας, αν αξίζουμε και εμείς την αγάπη των άλλων. Γιατί ο πνευματικός αγώνας είναι διαρκής και χρειάζεται, όπως είπα και προηγουμένω, διαρκή εγρήγορση. Διαρκή εγρήγορση ώστε να καλυτερεύω το δικό μου εαυτό, διαρκή εγρήγορση ώστε να προστατεύω τον εαυτό μου από οποιαδήποτε μορφή έλλειψης αγάπης ή καταπίεσης, καταπίεσης των συναισθημάτων μας, καταπίεσης των θέλω μας, ή και ψυχολογική κακοποίηση και να είμαι στι επάρξει και να αγωνίζομαι. Το να αγωνίζεσαι δεν σημαίνει πω είσαι τέλειο. Το να αγωνίζεσαι δεν σημαίνει πω δεν έχει στιγμές που δεν νιώθει καλά. Το να αγωνίζεσαι δεν σημαίνει πω έχει πάντα ε, ε, ξαστεριάσει τον ουρανό. Έχει και μέρε δύσκολε. Έχει και μέρε που θα αναγκαστεί να διακόψει μια σχέση, μια φιλία και θα σε πειράξει αυτό το πράγμα έχει μέρες τις οποίες θα αναγκαστείς να ανοίξει τα μάτια σου και να δεις πως είσαι εξαρτώμενος ή πως είσαι εξαρτώμενη και να χρειαστείς να κάνεις για ακόμη μια φορά δουλειά με τον εαυτό σου, να πας ξανά στο ψυχολόγο, γνωρίζουμε ανθρώπους και στο περιβάλλον μας που πάρει ξανά στο ψυχολόγο μετά από καιρό για να κάνουν ένα νέο κύκλο ψυχοθεραπείας. Μπα και καταφέρουν να τα βρούμε τον εαυτό του επιτέλου. Γιατί είπαμε, είναι μια συνεχή προσπάθεια, ένα συνεχή αγώνα η ψυχοθεραπεία και η αυτοβελτίωση. Χαίρομαι πάρα πολύ φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν αυτή η φράση μου βοηθητική για σένα. Σε ευχαριστώ, μου κάνεις πολύ μεγάλη τιμή που την έχεις γραμμένη και την έχεις μέσα στο πορτοφόλι σου αφιλαχτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, την ξαναδιαβάζω τη φράση και σας την ξαναδείχνω. Σου εύχομαι σύντομα η ζωή σου να γεμίσει με ανθρώπους που αξίζουν την αγάπη σου. Ε, σας το εύχομαι ολόκαρτα και σε εσά και σε μένα. Αν και νομίζω ότι η δική μου ευχή είναι πραγματοποιημένη, γιατί είσαστε μέσα στη ζωή μου τόσε χιλιάδε άνθρωποι που αξίζετε την αγάπη μου και έχετε την αγάπη μου καθημερινά. Χρειάζεται όμω όλοι μα να είμαστε σε γρήγορση, ώστε εάν τυχόν παρισφρήσουν στη ζωή μα στοιχεία τοξικά οι άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν είναι αγαπητικοί προ εμά να έχουμε τα μάτια ανοιχτά ώστε να τους εντοπίσουμε και να τους βάλουμε σε αποκρυψή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη για να την ξοδέψουμε εξηγώντα τα ανεξήγητα, μάλλον τα αυτονόητα που φαντάζουν ανεξήγητα στα μάτια ανθρώπων οι οποίοι έχουν μάθει να λειτουργούν με έλλειψη σεβασμού. Είτε είμαστε μέσα σε μια ερωτική σχέση, είτε είμαστε σε μια συνεργασία, είτε είμαστε μέσα σε ένα γάμο ο οποίος δεν μας δίνει χαρά, δεν λαμβάνουμε αγάπη και θετικότητα από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη ζωή μας. Οφείλουμε να το εντοπίσουμε και να το διαπραγματευτούμε. Εάν γίνεται να διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε την αγάπη που δικαιούμαστε στη ζωή μας, διορθώνοντας τις υφιστάμενες σχέσεις, γιατί όχι. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει και η ψυχοθεραπεία, η οποία ψυχοθεραπεία είναι βασισμένη πάνω στην αρχή το ότι ένας άνθρωπος το θελήσει μπορεί να αλλάξει. Αν όμω οι άλλοι άνθρωποι μέσα στη ζωή μα δεν έχουν θέληση να αλλάξουν, καλή ιδέα είναι να έχουμε τη θέληση να αλλάξουμε εμεί, να τρανίξουμε μια πόρτα και να βγούμε έξω στο φω και όχι να επαναπαυτούμε. Να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε εμεί άξιοι τη αγάπη του εαυτού μα, τη αγάπη των άλλων ανθρώπων και να περιβαλλόμαστε από ανθρώπου αγωνιστέ πνευματικά και αγαπητικού. Ξέρω ότι αυτά ακούγονται λίγο ιδεαλιστικά. Ιδια, Ξέρω ότι ακούγονται λίγο. Απιαστά όμω είναι εφικτά. Και ξαναλέω, θα κάνουμε λάθη. Και εσεί θα κάνετε λάθη, και εγώ θα κάνω λάθη, και όλοι θα κάνουμε λάθη. Και θα ξαναχάσουμε τον δρόμο μας κάποιε στιγμέ. Και θα ξαναβρεθούμε σε κατάσταση συνεξάρτηση. Και θα ξαναβρεθούμε πιεσμένοι. Και θα ξαναβρεθούμε άκεφοι. Θα έχει κάποιε μέρε που δεν θα είμαστε καλά. Και αυτό θα είναι ένα καμπανάκι για να μα ξυπνήσει, για να μα κάνει να εστιαστούμε στη ψυχή μα. Και να εξασκήσουμε την αυτογνωσία και να δούμε την ψυχή μας καλύτερα. Με όλη μου την αγάπη και στη φίλη που έστειλε την επιστολή, αλλά και σε εσά που βλέπετε αυτό το vlog, σας εύχομαι ολόκαρδα να είστε περι, 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 περιβεβλημένοι, να περιβάλλεστε από ανθρώπους που να αξίζουν την αγάπη σας και οι προσπάθειες σας να οδηγούν στην πρόοδο και στην εξέλιξή σας και όχι να ρίχνετε νερό σε ένα κουβάδι χωρίς πάτο, προσπαθώντας να ευχαριστήσετε ανθρώπους κακοποιητικούς. Την αγάπη μου.